Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Καπετάνη και σε εσάς και στους τηλεθεατές του Επιλογές από τον Βόλο, από το συνέδριο εδώ της αυτοδιοίκησης που είναι σε εξέλιξη, το συνέδριο των Δημάρχων, που πραγματικά και μεγάλο ενδιαφέρον έχει, αλλά και είναι κρίσιμο όσον αφορά το θέμα της θεματολογίας. Πάνω από 1.300 σύνεδροι εδώ, δήμαρχοι και δημοτικοί συμβούλοι, εκπρόσωποι των Δήμων. Νομίζω ότι είναι από τις μεγαλύτερες συμμετοχές. Ναι, είναι τουλάχιστον εγώ όσο είμαι στην θητεία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ δεν έχω δει μεγαλύτερο συνέδριο. Και να σας πω και δικαιολογημένα, γιατί η θεματολογία του συνεδρίου είναι τέτοια που και κρίσιμο είναι για την αυτοδιοίκηση, αλλά και κρίσιμο είναι για την πολιτεία την ίδια και την πατρίδα μας. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε, και αυτό είναι και το μότο του συνεδρίου, ότι ισχυρή αυτοδιοίκηση σημαίνει καλύτερη Ελλάδα. Και αυτό γιατί? Γιατί ουσιαστικά η αυτοδιοίκηση είναι Ελλάδα. Η αυτοδιοίκηση, ο Δήμος, οι Δήμοι είναι αυτοί στους οποίους απευθύνεται ο πολίτης καθημερινά και συνεχώς. Ο πολίτης από το πρωί που ξυπνάει μέχρι το βράδυ που κοιμάται, Δήμο βλέπει. Δήμο βλέπει στο έξω από το δρόμο, για το δρόμο, για τα πεζοδρόμια, για τα σκουπίδια, για το φωτισμό, για τις υπηρεσίες, για την υποστήριξη. Κάθε μέρα είναι Δήμος. Άρα όσο πιο δυνατές είναι αυτές οι δομές, όσο πιο πολύ στηριχθούν αυτές οι δομές και οικονομικά και θεσμικά, τόσο πιο πολύ επιτελείται η ουσιαστική παρέμβαση του κράτους για τους πολίτες. Ένα σημαντικό είναι οικονομικά, το οικονομικό μέρος το οποίο. Και το οικονομικό εσύ. Και το θεσμικό. Προφανώς το οικονομικό. Είχαμε κάτι καινούριο εκεί στο συνέδριο όσον αφορά την οικονομική ενίσχυση. Κοιτάξτε, η οικονομική ενίσχυση ξέρετε ότι έχει δύο διαστάσεις. Μία είναι η κανονική οικονομική ενίσχυση, την οποία στους δύο ομοίως ο Δήμος έχουν ψαλιδιστεί τα τελευταία 10-15 χρόνια και λόγω της κρίσης και λόγω των μνημονίων, αλλά κυρίως λόγω και της οικονομικής ανέχειας της ίδιας της πολιτείας. Και το άλλο είναι το κομμάτι του ενεργειακού κόστους που επιβαρύνονται οι Δήμοι και η ΔΕΙΑ αντίστοιχα για να μπορέσουν να σταθούν όρθιες. Η αλήθεια είναι ότι η ενεργειακή επιβάρυνση ήρθε και επέτεινε ένα τεράστιο πρόβλημα που είχαν οι Δήμοι. Να σας δώσω δηλαδή μια να καταλάβετε ότι ο Δήμος Σερών, που ήταν μόνο ο Δήμος, ο μικρός Δήμος, προτού την συνένωση, έπαιρνε περίπου διπλάσια με τριπλάσιες ΚΑΠ από αυτές που παίρνει τώρα, που δεν είναι μόνο ο Δήμος Σερών, αλλά είναι και άλλοι τρεις Δήμοι, παλιοί Δήμοι καποδιστριακοί, θα το πω έτσι, για να καταλάβουμε λίγο την τάξη μεγέθους. Μετά έρθαν τα μνημόνια και λίγο προσγειωθήκαν. Ακριβώς, γι' αυτό. Όχι, δεν μιλάμε για προσγείωση, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ψαλίδισμα. Ναι. Σε αυτό έρθαν να προσθεθεί και η ενεργειακή κρίση. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια ασφυξία στα οικονομικά. Απέναντι σε αυτό, η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση την προηγούμενη χρονιά, αυτή τη χρονιά μάλλον που είμαστε τώρα, αλλά και την προηγούμενη λόγω COVID, ενίσχυσε τους Δήμους στο βαθμό που θα μπορούσε. Είναι αρκετό αυτό? Προφανώς όχι. Δεν είναι αρκετό, γιατί όλη η επιβάρυνση των Δήμων είναι πολύ μεγαλύτερη. Γιατί και για τον COVID μπορεί να φαίνεται ότι έδωσε ένα ποσό αρκετά μεγάλο, αλλά το ποσό που οι Δήμοι δαπάνησαν για να σταθούν δίπλα στους πολίτες που ήταν απομονωμένοι, για να πάρουν όλα αυτά τα υλικά και όλο αυτό το υγειονομικό υλικό για να σταθούν όρθιοι οι πολίτες, για να κάνουν όλες αυτές τις δωρεές στο σύστημα υγείας, για να κάνουν όλες αυτές τις ενισχύσεις για να είναι οι πολίτες να μην νιώθουν μόνοι τους, όλα αυτά κόστιζαν χρήματα. Και προφανώς αυτά τα χρήματα ήταν πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία πήραν. Έρχεται λοιπόν η πολιτεία και χθες, δια του στόματος του κυρίου Πέτσα και του κυρίου Βορύδη που μίλησε, απάντησαν θεσμικά με μια αύξηση των ΚΑΠ για το νέο χρόνο γύρω στα 120 εκατομμύρια. 120 εκατομμύρια τα οποία είναι κατά πολύ λιγότερα. Ναι, είναι ουσιαστικά μια ΚΑΠ περίπου επιπλέον για τον κάθε Δήμο. Και όταν λέμε ΚΑΠ, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή, μιλάμε για ένα περίπου μηνιάτικο από τα 12 που παίρνουν οι Δήμοι. Ένα επιπλέον μηνιάτικο, να πάρουμε δηλαδή του χρόνου για το 23-12, θα πάρουμε 13. Προφανώς δεν λύνει το μεγάλο θέμα. Προφανώς δεν λύνει αυτό το θέμα, γιατί σας είπα ότι υπάρχουν δύο ζητήματα, και το θέμα του αυξημένου κόστους του ενεργειακού, αλλά και το γενικό, το θεσμικό. Πέρσι στο αντίστοιχο συνέδριο στη Θεσσαλονίκη είχε γίνει μια ανακοίνωση πάλι από τον ίδιο υπουργό ότι η ενίσχυση αυτή θα ήταν περίπου στα 350 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι απέχουμε πολύ. Υπόθηκε φυσικά ότι η ενίσχυση θα δοθεί με το νέο έτος. Αναμένουμε, με τη νέα χρονιά. Αναμένουμε, αλλά προφανώς δεν ήταν στο βαθμό που θα θέλανε. Το άλλο το θέμα, το μεγάλο, το οποίο αφορά τα οικονομικά και συζητήθηκε, είναι το θέμα της ενίσχυσης των ΔΕΙΑ.
Η ΔΕΙΑ όλης της χώρας είναι σε ασφυξία. Και είναι σε ασφυξία γιατί δεν δόθηκε ούτε ένα ευρώ σαν ενίσχυση στο αυξημένο ενεργειακό κόστος που έχουν. Και ξέρετε, το κόστος το ενεργειακό για τις ΔΕΙΑ είναι και το πιο σημαντικό. Ένα από τα πιο, σημαντικά κομμάτια του κόστους για τις δημοτικές επιχειρήσεις. Αν προσθέσουμε σε αυτό ότι και αρκετοί πολίτες πια λόγω οικονομικής δυσκέρειας δεν πληρώνουν λογαριασμό, θα μεγαλώνει. Ουσιαστικά καταλαβαίνετε ποια είναι η ασφυξία. Ενώ λοιπόν η κυβέρνηση δεν είχε ανταποκριθεί στο αίτημα των Δήμων για τους Δήμους, για τις ΔΕΕ δεν είχε ανταποκριθεί. Και αν θυμάστε, πριν από 6 μήνες ήμουν εγώ ένας από τους δημάρχους που αντέδρασε στην αυτήν στην διαφορετική κατανομή που είχαν οι Δήμοι, που έχουν ΔΕΕ, με αυτούς που δεν έχουν. Δηλαδή είχα πει ότι αυτοί οι Δήμοι που δεν έχουν ΔΕΕ, καλώς πήραν αυτά που πήραν για να καλύψουν και τις ανάγκες της ίδρυψης και της αποχέτευσης για τους δημότες τους, αλλά τι γίνεται με τους άλλους Δήμους. Πώς θα ενισχυθούν οι άλλοι Δήμοι. Και φυσικά αυτό το οποίο απαντήθηκε σήμερα κιόλας ήταν ότι θα δοθούν 20 εκατομμύρια για τις ΔΕΙΑ σε πρώτη φάση και άλλα 20 εκατομμύρια στο νέο έτος. Στο νέο έτος, οπότε εκεί θα έχουμε μια σχετική εξισορρόπηση της αύξησης του κόστους της ΔΕΙΑ, των ΔΕΙΑ, που είναι περίπου 60 εκατομμύρια. Άρα αποφασίστηκε δηλαδή να δοθούν χρήματα για τις ΔΕΙΑ. Ανακοινώθηκε. Τώρα ελπίζουμε οι ανακοινώσεις να γίνουν και χρηματοδοτήσεις. Έτσι. Δεν είναι πάντα αυτονόητο αυτό. Ελπίζουμε. Ελπίζουμε. Αν δεν προλάβει και τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα έχουμε και τη θεσμική θέση των ερετών. Ένα άλλο σημαντικό θέμα το οποίο συζητήθηκε. Η θεσμική θέση, ξέρετε, η θωράκιση των Δήμων ικανοποιεί και την βασική συνθήκη που είπαμε στην αρχή, ότι ισχυροί Δήμοι σημαίνουν καλύτερη Ελλάδα. Δεν μπορεί οι Δήμοι να αντιμετωπίζουν, να μην αντιμετωπίζονται θεσμικά σωστά και να μην αντιμετωπίζονται θεσμικά και να πηγαίνουν απλώς να επαιτούν οι Δήμοι από την κεντρική εξουσία, να είναι πέτες ουσιαστικά και κυρίαρχα να έχουμε τους Δήμους σαν κομμάτια ή να το πω έτσι ένα μικρό κομμάτι των Υπουργείων. Θεσμικά οι Δήμοι δεν αντιμετωπίζονται όπως πρέπει. Στην Ευρώπη να σας πω ότι περίπου το 40% των συνολικών εσόδων από των Δήμων είναι από τον κρατικό προπολογισμό. Εδώ είναι πολύ μεγαλύτερο και αυτό έχει να κάνει γιατί πόροι δεν δόθηκαν. Δίδονται αρμοδιότητες, αλλά δεν δίνονται πόροι. Αυτά είναι τα βασικά σημεία και νομίζω ότι στο θέμα της καταστατικής θέσης των ερετών έχουμε δρόμο να κάνουμε με το οικονομοσχέδιο που καταθεί μέσα στο 23 για να πάρουμε τη θέση που πρέπει. Για τις εκλογές συζητήθηκε κάτι, γιατί του χρόνου είναι χρονιά εκλογική και για τους Δήμους. Για όλους. Το 23 ούτως ή άλλως θα είναι μια εκλογική χρονιά. Κοιτάξτε, το ούτως ή άλλως έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο που καθορίζεται των εκλογών στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουν αποσαφινιστεί τα περισσότερα σημεία. Τώρα κάποιες λεπτομέρειες, δεν ξέρω αν θα υπάρξουν αλλαγές. Αυτό το οποίο υπόθηκε είναι ότι επειδή είναι κλειδωμένη και η ημερομηνία των εκλογών, με ένα νέο σύστημα, δεν θα είναι το καταστρεπτικό σύστημα του κλεισθένη που ίσχυε τις προηγούμενες εκλογές, που να βγαίνουν οι δήμαρχοι με πάνω, γιατί ένας δήμαρχος πρέπει έβγαινε με πάνω από 50%. Ήταν καθαρή απλή αναλογική πριν. Ναι, καθαρή απλή αναλογική, αλλά δεν άφηνε τον δήμαρχο που έπαιρνε πάνω από 50% να λειτουργήσει. Ναι. Γιατί κανένας δήμαρχος δεν βγήκε τη δεύτερη Κυριακή, την πρώτη τη δεύτερη, λιγότερο από 50%, αλλά δεν μπορούσε μόνο να εφαρμόσει. Μόνο αυτοί που εκλέχθηκαν την πρώτη Κυριακή. Ναι, οι οποίοι ήταν περίπου 80-90 σε όλη την Ελλάδα. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπήρχε μια δυσαρμονία. Αυτό έφερε πολλά πράγματα πίσω. Ευτυχώς έγιναν παρεμβάσεις θεσμικές το καλοκαίρι του 19 και επιτράπη στους Δήμους να έχουν μια κυβερνησιμότητα μέσω της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πραγματικά βοήθησαν τους δημάρχους, όλους τους δημάρχους της χώρας, ανεξάρτητα σε ποιο κόμμα ανήκαν ή σε ποια κατεύθυνση ανήκαν, γιατί στην αυτοδιοίκηση δεν έχουμε κόμματα, να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Αυτό λοιπόν άλλαξε. Μπαίνουμε μέσα σε ένα σύστημα. Τώρα ισχύει το 43% για την πρώτη. Ναι, το 43%. Δηλαδή θα εκλεγεί η δήμαρχος αυτός που θα πιάσει 43%. Αυτός που την πρώτη Κυριακή πάει πάνω από 43%. Ναι, μάλιστα. Πήγαμε καλύτερο από το πριν, δηλαδή, που ήταν το 50%. Το ίδιο συμβαίνει και στις εθνικές εκλογές. Μην ξεχνάτε ότι εδώ κυβερνήσεις βγαίνουν συνταγματικά με 35% και 40%. Έτσι. Άρα καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που ήδη οι κυβερνήσεις βγαίνουν με ένα τέτοιο χαμηλό ποσοστό, για ποιο λόγο
να μην υπάρχει μια τέτοια πρόβλεψη και για τους Δήμους. Πάντοτε η απλή αναλογική μπορεί να φαίνεται, να το πω έτσι από πρώτη ματιά, να είναι ένα δίκαιο σύστημα, αλλά στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι η απλή αναλογική, και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλες τις χώρες, η απλή αναλογική δημιουργεί τεράστια προβλήματα, γιατί πολλές φορές η κουλτούρα και η αυτοδιοικητική, αλλά γενικότερα θα έλεγα, δεν επιτρέπει αυτού του είδους τις συνέργειες. Πολλές φορές οι αντιπολιτεύσεις, γιατί θέλουν να κάνουν αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, δεν αφήνει οποιαδήποτε διοίκηση να λειτουργήσει, άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει επιπτώσει στους ίδιους πολίτες. Αυτό έχει εξαλειφθεί. Ναι, έχει εξαλειφθεί. Βαδίζουμε σε ένα νέο αυτοδιοικητικό τοπίο. Εδώ είμαστε λοιπόν τον Οκτώβριο να ζητήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, την επιβεβαίωση των πολιτών για τα δρόμενα που έχουμε στο Δήμο και για το Δήμο Σερών, ούτως ώστε να αποφασίσουν οι πολίτες. Ακριβώς. Τώρα το συνέδριο συνεχίζεται και τελειώνει αύριο. Ναι, αύριο ολοκληρώνεται με το ψήφισμα από το οποίο θα βγει. Με τα συμπεράσματα. Ναι. Ακριβώς. Σήμερα είχα και μια τοποθέτηση προσωπική και για το κομμάτι της οικονομικής ενίσχυσης των Δήμων, ειδικά δηλαδή για τους Δήμους οι οποίοι είναι πρωτεύουσες των νομών, οι οποίοι έχουν εκτός από τα δικά τους έξοδα, έχουν και κάποια έξοδα διοικητικής υποστήριξης που αφορούν όλους τους Δήμους του νομού, της περιφερειακής ενότητας. Δηλαδή ο Δήμος Σερών καλύπτει σαν υπηρεσία δόμησης ή σαν πολεοδομία, καλύπτει το σύνολο του νομού. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις καλύπτουν το σύνολο του νομού. Ένα κολυμβητήριο, ένα στάδιο καλύπτει το σύνολο των αθλητών και όχι μόνο των δημοτών των Σερών. Ή κάποιες κοινωνικές δομές ή κάποιοι έλεγχοι γίνονται από όργανα του Δήμου Σερών. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο λόγω αυτής της διοικητικής υποστήριξης αυτή η Δήμη, όχι κανένα λόγο και για λόγους ισονομίας και για λόγους δικαιοσύνης, αλλά και για λόγους αποτελεσματικότητας. Να δούμε αν θα εισακουστείτε, κύριε Ξάφη. Νομίζω ότι θα περιληφθεί αυτό στη νέα κατανομή των ΚΑΠ, όπως και όλα τα άλλα, γιατί η κατανομή των ΚΑΠ βασίζεται μόνο σε πληθυσμιακά κριτήρια αυτή τη στιγμή. Μπαίνουν και κάποια σταθμισμένα κριτήρια, τα οποία είναι αρκετά ανάλογα με αν είναι νησιωτική η Δήμη, αν είναι μικρή η Δήμη, αν έχουν είναι ορεινή, αν έχουν καταστάσεις. Μπαίνουν μια σειρά κριτήριων, μπαίνει και φυσικά και το πληθυσμιακό, αλλά με μικρότερο συντεριστή βαρύτητα.